Σας ευχαριστώ θερμά για την αδρώα προσέλευσή σας στην αποψινή μας εκδήλωση, αλλά και τη διαχρονική και αμέριστη συμπαράστασή σας στους αγώνες παράταξής μας. Το 2017 ήταν ένας ακόμα δύσκολος χρόνος γεμάτος χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του οποίου συνεχίστηκε η υπερφορολόγηση, η ηθική των νέων στο εξωτερικό, η ανασφάλεια και η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ζημιώνει το παρόν και αναρκοδοτεί το μέλλον της χώρας. Όσο πιο γρήγορα έρθει η πολιτική αλλαγή, τόσο πιο σύντομα θα βγούμε από το τέρμα και την κρίση. Αξίζουμε καλύτερα. Το 2018 να γίνει αφετηρία για να γυρίσουμε σελίδα και να ξαναπάρει η χώρα μπροστά. Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΡΤΟ Παιωνίας που απαρτίζεται και οι οποίοι θα ρίξουμε τη μάχη για να βγει η Νέα Δημοκρατία μπροστά με μεγάλη διαφορά και να μπορούμε να βγάλουμε στον νομό Κελκής 2 βουλευτές. Και αυτό εξαρτάται και από εσάς. Όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε, να το πιστέψουμε ότι το Κελκής δικαιούται και δεύτερο βουλευτή. Ότι είναι πια καιρός. Ό,τι πικρίες και αν έχουμε, και ακόμα και εγώ που είμαι πολύ πικραμένος από κάποιους συνοδοφόρους και κάποιους που μαζί θα δώσουμε αγώνες. Και πρέπει να δώσουμε αγώνες, γιατί η πατρίδα και η παράταξη είναι πάρα πολύ. Και πρέπει να αποχωρήσουμε ενωμένοι. Και το έχουν δείξει και ο πρόεδρος μας και ο Περιφυράκης που είναι εδώ πέρα, που ήταν αντίπαλοι για την προεδρία του κόμματος. Εγώ επειδή έχω εσάς απέναντι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι βάλατε τα εγώ σας πιο κάτω από την πατρίδα και από την περιοχή μας και από εμάς και από όλους. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Οπότε το πρώτο θέμα ήταν η ενότητα, που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, θίγει και ένα ζήτημα το οποίο όλους μας φορά περισσότερο. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και η νομαρχιακή κριτική σας ανακοινώνει ότι στο αμέσως σχετικές διάστημα θα διοργανώσει με πρωτοβουλία της ημερίδα που θα καλέσει ιστορικούς, αν μπορέσει και από το εξωτερικό, μακάρι αλλά σίγουρα την Ελλάδα, που θα μπορέσουν στον οποιοδήποτε να στοχοθετήσουν αυτό εδώ πέρα το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, χαίρομαι πολύ που σήμερα βρίσκομαι σε μια εκδήλωση έτσι που το πλήθος του κόσμου δείχνει πραγματικά ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμος και αποφασισμένος. Το επόμενο διάστημα όποτε κλειδί να δώσει το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή όχι απλά μιας κυβέρνησης, για την ανατροπή μιας φιλοσοφίας πολιτικής, μιας άσκησης πολιτικής, η οποία δεν ζημιώνει τη χώρα μόνο οικονομικά, την έχει ζημιώσει και αξιακά. Και ξέρετε ότι πάντα αυτό δεν είναι εύκολο μετά να επαναρθωθεί. Γίνεται μια ζημία αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα στη χώρα. Και δυστυχώς αυτά που λέγαμε το Γενάρη του 2015 αποδεικνύονται ότι είχαν βάση. Αλλά και όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ για να στείλουμε όλοι μαζί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Το μήνυμα ότι η χώρα μας αξίζει καλύτερα, ότι όλοι εμείς μπορούμε καλύτερα, αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που όλα αυτά τα χρόνια αυτή η παράταξη πρέσβευε. Και τώρα είμαστε πάλι ενώπιον μιας πολύ σημαντικής απόφασης. Να εφαρμόσουμε μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, το πρόγραμμά μας το ρεαλιστικό για να βγάλουμε και πάλι την Ελλάδα από την κρίση. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπορεί να το κάνει. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους,
είτε δεν αρέσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη μάχη. Η αίσθηση όλων μας είναι ότι το 2018 θα έχουμε εθνικές εκλογές. Είναι χρονιά εκλογών. Αλλά ακόμα κι αν δεν γίνει το 2018, είναι βέβαιο πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Μετράμε σαν το στρατό ανάποδα. Σβήνουμε μέρες. Κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Άρα λοιπόν είναι χρέος όλων μας. Να δουλέψουμε συνετά και οργανωμένα. Να κινηθούμε απ' άκρη σ' άκρη. Όχι μονάχα αυτό που έκανε ο πρόεδρος δύο μέρες βρισκόμενος σε δύο γειτονικούς νομούς. Αλλά όλοι μας, κανένας δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Κανένας και καμία δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο και έχει τεθεί το θέμα σε ενεργοποίηση. Γι' αυτό το λόγο και πιθανή προς πιθανή θα περπατήσουμε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί και δέσμευση του ίδιου πρόεδρου μας. Κάθε πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα θα είμαστε σε διαφορετικό σημείο της χώρας. Και όχι μόνο ο πρόεδρος, αλλά όλα τα όλοι τομεάς που από προχθές ανέλαβαν συγκεκριμένες περιοχές που θα δουλέψουν εντατικά μέχρι και το Πάσχα, ώστε να έχουμε ετοιμάσει ακόμη πιο επικαιροποιημένο και το αναπτυξιακό περιφερειακό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που βεβαίως σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι απόλυτα δεμένο και εμπλουτισμένο με τις προτάσεις που ούτως ή άλλως έχουν διαμορφώσει περιφερειάρχες, ικανοί, όπως καλή ώρα εσείς έχετε την τύχη να έχετε τον Απόστολο τον Τζικώστα δίπλα σας. Άρα αυτομάτως και εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε δυνατότητα να έχουμε άμεση συνεργασία και πλούσιο υλικό και να ξέρουμε την επόμενη μέρα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η προτεραιότητά μας, από πού πρέπει να φτιάξουμε το νήμα. Πάντες τιμήσομε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός. Αμήν. Καλή χρονιά και εύχομαι στη Νέα Δημοκρατία να έχει. Είναι για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα μας, το μεγάλο μας κόμμα. Και θα πάρει ο κύριος Αβγενάκης. Το τρίτο κομμάτι είναι για τη Βουλή. Θα το παραλάβει ο βουλευτής μας, ο κύριος Γιωργατάς.